Όπως σας είχαμε προειπεί, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Φθιώτιδας, τον κύριο Σαρακιώτη. Είναι ο ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, έναντι τριών βουλευτών που εξέλεξε ο λαός της Φθιώτιδας τις εκλογές περασμένης Κυριακής. Όλοι οι ονόματα γνωστά στην περιοχή, με μία, δύο και τρεις ίσως θητείες κοινοβουλευτικές. Κύριε Σαρακιώτη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες, κύριε Κούτρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Σαρακιώτη, είχαμε το αποτέλεσμα της απανωτής δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, Μάιο και Ιούνιο. Καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ποσοστό απολειών από το 32% στο 17%, σημαίνει 15 μονάδες κάτω. Βέβαια, με το ισχύον εκλογικό σύστημα, έναν είχε και με το 32 βουλευτή στη Φθιώτιδα, έναν έχει και με το 17, αλλά παρόλα αυτά κάτι δείχνει όλη αυτή η ιστορία. Ταυτόχρονα από χτες που έχουμε την σύνθεση της νέας κυβέρνησης και σήμερα το πρωί που είδα τις πρώτες, έτσι, χτύπησαν κάρτες οι υπουργοί στα υπουργεία τους, αρχίζουν και τα όργανα ταυτόχρονα. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις? Αρχικά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπονοεί κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία το εκλογικό αποτέλεσμα. Η πολύ μεγάλη απώλεια των δυνάμεών μας θα είναι ζήτημα συζήτησης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οφείλουμε να προβληματιστούμε με το βλέμμα πάντα στραμμένο προς την κοινωνία. Σίγουρα πρόκειται για μια μεγάλη νίκη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, αλλά από την άλλη πρόκειται και για μια μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ρόλος μας την επόμενη μέρα, από σήμερα κιόλας, είναι διπλός των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και να αναστοχαστούμε και να κοιτάξουμε τα εσωτερικά μας, όπου οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές, σε τομές, για να υπάρχει και την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δυνατό στο πλευρό της κοινωνίας και των αναγκών της. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, οφείλουμε κοινοβουλευτικά να ασκήσουμε αντιπολίτευση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θεωρώ ότι έχουν αλλάξει πολλά μετά τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει την πεπατημένη, την οδό που βάδισε τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως θα πει κανείς ότι επικροτήθηκε η πολιτική που άσκησε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό το αποτέλεσμα ήρθε και εξαιτίας λαθών και προβλημάτων στην στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αναφέρομαι στο θέμα της απλής αναλογικής, τη στρατηγική της προοδευτικής διακυβέρνησης, όπου το μήνυμά μας ήταν ασαφές και δεν πέρασε στην ελληνική κοινωνία. Άρα διπλός αγώνας, διμέτωπος αγώνας, με κύριο και πρωτεύοντα την παρουσία μας στην Βουλή ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οφείλουμε όμως να κινήσουμε και τις εσωκομματικές μας διαδικασίες, προκειμένου να συνέλθουμε από αυτό το σοκ, καθώς η κοινωνία συνεχίζει και περιμένει πολλά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σαρακιώτη, θα δούμε λίγο στη συνέχεια τις πρώτες, έτσι, ώρες της νέας κυβέρνησης. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι αλλαγές που λέτε ότι πρέπει να συμβούν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν χρονοδιαγραφεί? Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα ή είναι στο απότερο μέλλον? Είναι δεδομένο ότι πρέπει να επισπεύσουμε όλες τις διαδικασίες. Βρισκόμαστε μόλις 2-3 μέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση. Ο σχεδιασμός ήδη γίνεται από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα, να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα και να προχωρήσουμε άμεσα στη λήψη αποφάσεων. Ριζικές αλλαγές, όπως τόνισα και προηγουμένως. Δεν υπάρχει απεριόριστος χρόνος. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ βαρύ για όλους μας, για τους ψηφοφόρους, τους υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και πρέπει να φανούμε αντάξει των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Και απαιτούν ριζικές αλλαγές, αναστοχασμό και δράση. Άμεση λήψη αποφάσεων. Μάλιστα. Καθαρό.
κύριε Σαρακιώτη, από τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης, τα 2.48 ώρα, τα 2.24 ώρα συγγνώμη που είχαμε, θέλω να σταθούμε μόνο σε ένα σημείο το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες και τώρα βέβαια εν ώψη της ανόδου της θερμοκρασίας, που είναι η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η τελετή παράδοση παραλαβής έβγαλε μια είδηση. Ο νέος Υπουργός Ενέργειας προανήγγειλε το τέλος της επιδότησης στους λογαριασμούς του ρεύματος. Δεν θα ήταν κακό με την έννοια της δημοσιονομικής πολιτικής αν οι τιμές παλεύονταν. Αλλά δεν είδαμε καμία πρόβλεψη για τις επιδοτήσεις ούτε για τα τιμολόγια του Ιουλίου. Μιλάω για τον Ιούλιο, έτσι που μπαίνει. Και βλέπω ότι τελειώνει και αυτό το θέμα της λίτρας αναπροσαρμογής προς το φθινόπωρο. Να θυμίσω ότι τέλος Σεπτεμβρίου και οι μηχανισμοί στο χοντρεμπορικό και στη λιανική τιμή, στο χοντρεμπόριο και στη λιανική τιμή του ρεύματος, και αυτοί θα πάψουν. Πού βαδίζουμε? Είναι από τα θέματα τα οποία είχαμε αναδείξει ως μείζωνα και πρωτεύοντα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και όχι μόνο, κύριε Κούτρα, αυτό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος στη χώρα μας εκτοξεύθηκε πολλούς μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, γιατί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να επιρρύψουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια που επικρατεί σε τρόφιμα, σε είδη πρώτης ανάγκης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ήταν απόφαση πολιτική της σημερινής κυβέρνησης η πώληση του 16%, η απώλεια του δημοσίου ελέγχου της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ αντί να επιτελεί τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο που έχει, να οδηγεί το ράλι της εσχροκέρδειας. Αντί να έχει τη χαμηλότερη τιμή και να κρατάει τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους σε χαμηλά επίπεδα, είδαμε να οδηγεί αυτό το ράλι. Και σε καμία περίπτωση δεν ήταν λύση η επιδοτήση, καθώς και τα χρήματα που δίνονταν από τις επιδοτήσεις στους καταναλωτές ήταν χρήματα τα οποία είχαν εισπραχθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές. Τα παίρναν δηλαδή από τη μία τσέπη και τα δίνανε στους παρόχους. Τα χρήματα έφευγαν από τους καταναλωτές και κατέληγαν και πάλι στους παρόχους. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Εμείς λιδωρηθήκαμε για την πρότασή μας, καθώς προσπάθησε να το τσουβαλιάσει η Νέα Δημοκρατία για φορολόγηση των υπερκερδών στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους στο 5%. Προσπάθησε προεκλογικά στη δεύτερη συγκεκριμένα χρονική περίοδο, προεκλογική περίοδο, να μας πει ότι θέλουμε να φορολογήσουμε και πάλι να επιβάλλουμε νέους φόρους και όλα αυτά, ενώ απέκρυπτε ότι η μόνη φορολογική επιβάρυνση την οποία είχαμε προτείνει ήταν στις συγκεκριμένες 5-6 εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να δει άμεσα, όπως είχαμε προτείνει, και την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Οι προτάσεις μας δεν έγιναν δεκτές από τον ελληνικό λαό και δυστυχώς τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας δεν προβλέπω ότι θα είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο. Κύριε Σαρακιώτη, να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι καλά, αν είμαι σωστά πληροφορημένος, το μεσημέρι είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί φαντάζομαι θα υποθούν 5 πράγματα για τις προτεραιότητες. Μετά θα έχουμε τις δηλώσεις υπουργών, φαντάζομαι, στα Υπουργεία τους, επίσης για τις προτεραιότητες. Η Βουλή συγκαλείται Κυριακή ή Δευτέρα? Τη Δευτέρα το πρωί θα γίνει η ορκομοσία. Μάλιστα. Από τις πληροφορίες που έχουμε και την ενημέρωση. Ωραία. Άρα λοιπόν ξεκινάει η κοινοβουλευτική περίοδος τη Δευτέρα και μέσα στην εβδομάδα λογικά θα αρχίσει η συζήτηση επί των προγραμματικών. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία. Άρα έχουμε εξελίξεις μπροστά μας. Μία τελευταία... Προβλέπεται ένα θερμό καλοκαίρι, όπως θερμό. Όλα τα προηγούμενα στη χώρα μας, δυστυχώς τα τελευταία αρκετά χρόνια. Ναι. Έχουμε να δούμε μια σχετική ηρεμία πριν από το 10. Είναι αρκετά τα χρόνια. Να ρωτήσω και ένα τελευταίο, κύριε Σαρακιώτη, γιατί καταλαβαίνω ότι και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, αλλά και ο δικός μας. Έχουμε μπροστά μας δύο εκλογικές μάχες. Η μία είναι τον Οκτώβριο, σε μία ή δύο γύρους θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, και την Άνοιξη
έχουμε τις ευρωεκλογές. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έχει βάλει ένα ορόσημο επαναφοράς του κόμματος στις ευρωεκλογές. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τις προηγούμενες εκλογές, για τις αυτοδιοικητικές? Ορόσημο δεν μπορούσε να τεθεί κάποια άλλη ημερομηνία πριν των ευρωεκλογών, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για την διοργάνωση ενός συνεδρίου απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα και δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί ούτε εντός του Ιουλίου, ούτε εντός του Αυγούστου. Άρα η πιο σύντομη ημερομηνία είναι αυτή του Σεπτεμβρίου. Κινήσεις έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τους αρμόδιους τομείς του κόμματος, και θεωρώ ότι θα ενταθούν συζητήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, ορθά ο Πρόεδρος έθεσε τις ευρωεκλογές της ερχόμενης άνοιξης, το σημείο ορόσημο, προκειμένου να δούμε αποτελέσματα από τις διαδικασίες ανασυγκρότησης και των ριζικών αλλαγών που προανέφερα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τότε θα κριθούμε αν αξιοποιήσαμε το χρόνο προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας πρωτίστως και δευτερευόντως του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ή αν χάσαμε την ευκαιρία και αν πέρασαν εκμετάλλευση αυτό το χρονικό διάστημα. Τότε θα είναι η περίοδος της κρίσης. Μάλιστα. Κύριε Σαρακιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.